Ελένη, νομίζω έχει κολλήσει, έχει εντυπωσιαστεί, έτσι. Κάτι γίνεται. Κάτι γίνεται. Γύρισε ο Πάνος. Νάτος. Είσαι στο Voice. Γύρισε ο Μουζουράκης. Μουζουράκη. Γι' αυτό το λέω, επειδή δεν το είδες. Σε είδα στο βλέμμα σου. Με διάβασες. Ναι, σε κατάλαβα, δεν το πήρες χαμπάρι. Σε τι γλώσσα τραγουδούσες? Στα αγγλικά. Και σε λένε. Σε γερμανικά, γι' αυτό γύρισε. Πώς σε λένε? Με λένε Μαρού ή Μάρο. Μαρού, Μάρο. Στο Facebook είμαι Μαρού Gems. Μάρο. Γιατί μας λες στο Facebook? Κανονικά πώ είσαι στη ζωή. Και καλλιτεχνικά, αυτά τα λίγα που έχω κάνει πολλά. Νόμιζα ότι υπονοείς να σου στείλουμε μήνυμα μόλις φύγουμε από εδώ σήμερα. Γιατί όχι. Από πού είσαι, Μάρο? Ο μπάς μου από την Κωνσταντινούπολη, η μαμά μου από Κόρινθο, μεγαλωμένη στον Καναδά. Πάρα πολύ ωραία. Καλώς ήρθες στο Voice καταρχάς. Καλώς σας βρήκα. Ηλικία? 34. Για τα τέσσερα, οκ. Γιατί εγώ αυτό, γιατί είπες το καλλιτεχνικό στο αυτό, δηλαδή κατευθείαν καλύτερα να πεις το καλλιτεχνικό. Πολύ καλή ηλικία, ναι, για να ξεκινήσω. Κατάλαβες, θέλω να σου πω. Αν θέλεις να... πες μου ποιο είναι το καλλιτεχνικό σου όνομα. Μαρού, αλλά να σας πω κάτι, μην γελάσετε, το αλλάζω πάλι το όνομα, οπότε μόλις αποφασίσω... Ωραία, να αποφασίσεις, ναι, ναι, γιατί δεν είναι ωραίο δηλαδή αυτό, γιατί κάποιοι άνθρωποι ζουν πραγματικά με τα καλλιτεχνικά τους ονόματα. Και όταν θα βρεις δηλαδή σίγουρα το όνομα, με αυτό να είσαι, ή αλλιώς για τον κόσμο. Τέχνιο. Δεν το έχω βρει ακόμα, γι' αυτό και εγώ σας λέω. Ωραία, τότε μείνει με το δικό σου το όνομα. Καλλιτεχνικό επίθετο, όχι μόνο το όνομα. Facebook.com. Θα σου πω κάτι, Μαρού. Είσαι πάρα πολύ καλή. Εγώ δεν γύρισα να σου πω γιατί. Γιατί νομίζω ότι το τραγούδι που διάλεξες, δεν αμφιβάλλω και δεν αμφισβητώ ότι μπορεί να έχει εκατομμύρια views, 100 εκατομμύρια views στο YouTube. Αλλά είναι σαν ένα τραγούδι που λέει κάτι που ποτέ δεν έρχεται. Υπόσχεται κάτι που δεν έρχεται. Δεν μ' αρέσει, δεν μ' αρέσει το τραγούδι. Ναι, αλλά λέει κάτι άλλο σημαντικό. Δεν εισέπραξα το στίχο, θα σε στενοχωρήσω, δεν το άκουσα. Εγώ δεν κατάλαβα τίποτα από αυτά. Δηλαδή έκανα τέτοια ακούω, γιατί λέω δεν καταλαβαίνω τίποτα από όλα αυτά που τραγουδάς. Τι ήταν το σημαντικό που έλεγε? Ότι you have an elastic heart, που σημαίνει ελαστική καρδιά, δηλαδή μπορεί να έχεις πονέσει, αλλά προχωράς, γιατί έχεις ελαστική καρδιά, δηλαδή και να σε διαπεράσει κάτι, δεν σε σπάει. Ό,τι δεν σε σκοτώνει, σε κάνει πιο δυνατό. Σωστά. Yeah. Εγώ, να σου πω, εγώ δεν κατάλαβα τι γλώσσα ήταν. Δεν κατάλαβα τι έλεγες, δεν έχει σημασία. Ήταν πολύ, πολύ δυνατό, δηλαδή, πολύ δυνατά αυτά που έλεγες. Δηλαδή, είχε ένταση ο τρόπος τραγούδης, δεν είχε μελωδία ακριβώς. Δηλαδή ήταν σαν να χτύπαγε σε ένα σφυρί συνέχεια. Πέστε, πώς τη λένε αυτή την ωραία την καλέ, που το λέει το τραγούδι που μάθει. Μπράβο, που εγώ πεθαίνω για τη Σία. Είναι έτσι πολύ... τραγουδάει η Σία, έτσι το λέει. Όχι. Δεν το τραγουδάει η Σία, όχι. Ναι, ναι. Ένα δικό του τρόπο. Δεν το γνωρίζω. Δε, εσύ το έκανες έτσι δικό σου, εγώ δεν το κατάλαβα, να σου πω την αλήθεια. Όμως, προφανώς. Εντάξει, είσαι και στο Voice, αλλά θα έχεις και να μας πεις και άλλα πράγματα, φαντάζομαι. Ναι. Δηλαδή, φαντάζομαι και εγώ. Τραγουδάς ελληνικά? Όχι πολύ. Τότε να τραγουδάω, δηλαδή όταν κάνω live. Δεν κάνεις συνεχίζω. Live, είσαι επαγγελματίας. Ναι, κάνω. Α. Δεν συνηθίζω να λέω ελληνικά, αλλά πιο μικρή έλεγα πολλά. Okay. Και είμαι διατεθειμένη να πω ακόμα και πες μου κάτι, τραγουδάς εδώ στην Ελλάδα, στον Καναδά, πού τραγουδάς? Όχι, στην Ελλάδα, γιατί είμαι εδώ. Δηλαδή έχω φύγει στο εξωτερικό αρκετές φορές, τραγουδούσα και εκεί, αλλά τώρα μένω εδώ, οπότε έχεις τραγουδάω. Έχεις κάποιο group? Τώρα ξαναξεκινάω, έχω αλλάξει αρκετά group. Ήμουνα σε κάποια ήδη σχηματισμένα, κάποια που φτιάξαμε τον αδελφό μου, κάποια στιγμή στο παρελθόν. Ο αδελφός τραγουδάει? Ήταν στο Voice το 2. Δεν ξέρω αν το ξέρετε. Να το αδελφό σου. Yeah. Να σας συστήσω. Ο παπάς της Μάρος ο Στέλιος, η κολλητή της η Άννη και φυσικά ο αδερφός της ο Άκης, που τον ξέρετε και τον έχουμε αγαπήσει. Γεια σου, Άκη. Μέσα από το χώρο. Γεια σας.
Semi-finalists, έτσι το λέμε. Ακριβώς, το προηγούμενο Voice. Πώς νιώθεις που ξαναέρχεσαι στο πλατό? Άκη, για σένα λέω. Άγχος. Άγχος έχεις? Για την αδερφή σου τώρα έχεις άγχος? Τώρα όχι, είχα πριν λίγο, αλλά εντάξει, αφού γύρισε ο Πάνος. Ευχαριστώ, Πάνο. Τώρα άνετοι είμαστε. Τώρα είμαστε άνετοι. Η αλήθεια είναι ότι θα την απολαύσουμε να την ακούσουμε και σε άλλα πράγματα, αφού έχει ήρθε η ευκαιρία για να παραμείνει στο The Voice. Καλώς όρισες, κορίτσι μου. Ευχαριστώ, καλώς σας βρήκα. Θέλω να μου πριν φύγεις, γιατί είχα μια τρομερή αβεβαιότητα να γυρίσω, γιατί και δεν άκουγα το στίχο καλά και άκουγα μια ωραία φωνή να μου λέει κάτι που δεν καταλάβαινα. Σε άγγιξε ίσως γι' αυτό. Ναι. Μόνο. Μπορείς να μου πεις κάτι ακαπέλα για να έχω μια καλύτερη ιδέα το... Ναι. Τώρα είναι... Να σας πω ένα άλλο αγαπημένο, δεν ξέρω. Ναι. Οκ. Here comes laptop, he come grooving up slowly, he got juju, I bought he one holy roller, he got head down to his knee, hold you in his armchair, you can feel his disease come together. Over me.